ετών είναι? Είναι 13, είναι η Ηλιάνα μου και 9 ο Βαγγελάκης. Κοίταξε, όταν σου λέω η Ηλιάνα μου και Βαγγελάκης, καταλαβαίνεις πόσο χάζω μπαμπάς είμαι και πόσο λιώνω με τα παιδιά μου. Και όχι μόνο με τα παιδιά μου, με όλα τα παιδιά του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι με το κορίτσι, μάλλον, εντάξει, για έναν μπαμπά το κορίτσι είναι διαφορετική σχέση. Το κορίτσι, αλλά που λένε και το δεύτερο, το κορίτσι, είναι δεύτερο. Το κορίτσι, λοιπόν, είναι στην τρυφερή ηλικία της εφηβείας. Που σημαίνει ότι έχουν αρχίσει και οι μεταξύ μας εντάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες και ωφέλιμες. Έτσι. Είναι οι πρώτες πρόβες που κάνει το παιδί λίγο πριν βγει στην κοινωνία. Και με ποιον θα κάνει πρόβα? Με τον πιο κοντινό του άνθρωπο. Με ψυχραιμία τα αντιμετωπίζετε? Κάποια στιγμή, λοιπόν, ναι, είναι οι φίλες της κάτω και κάτι της λέω και μου μιλάει έτσι λίγο, γιατί είναι αφοσιωμένη αλλού. Και γυρνάω και λέω στις φίλες της: «Ρε κορίτσια, δεν μου μιλάει λίγο απότομα, τι θα γίνει? Δεν τα ακούτε κι εσείς? Άρα εφηβεία», λέω, «πού θα πάει, θα περάσει». Και μου κάνει: «Μόλις περάσει εμένα, θα έρθει στο Βαγγέλη». Έξυπνη. Δεν γλιτώνεται. Δεν υπάρχει επιστροφή. Όχι. Πώς είναι με το κορίτσι στο σπίτι? Ωραία είναι. Οι ρυθμοί, βέβαια, το χειμώνα είναι δύσκολοι και σκληροί, έτσι, και για τους δύο γονείς. Εσύ λείπεις πολύ? Αναπόφευκτα πολύ. Δηλαδή, αυτό το διάστημα πραγματικά έχω εξαφανιστεί λίγο από το σπίτι. Κάνετε? Δεν γίνεται αλλιώς. Κάνουμε γύρισμα στις Άγριες Μέλισσες. Ετοιμάζουμε την παράσταση «Ο Κάτω Παρθενώνας» του Μινά Βιντιάδη, που θα ξεκινήσει 16 Δεκέμβρη. Πού? Στο θέατρο Άλμα. Mm-hmm. 13-14 Νοεμβρίου θα βρισκόμαστε πάλι στο θέατρο Αμαλία, προσκεκλημένοι από τη Βέτα Κελέση και το υπέροχο team που είναι εκεί πάνω, να παίξουμε πάλι το φαγητό.